Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Γιατί δεν ξέρουν τι είμαι. Mm-hmm. Όταν προχτές στο γήπεδο κάποιοι ανέβασαν φωτογραφία μου με τον κύριο Μαρινάκη και την λιδόρισαν, ήταν τιμή μου που έβγαλα με τον πρόεδρο της Super League. Τι κακό είχε δηλαδή. Έστησα το παιχνίδι επειδή έβγαλα φωτογραφία και ο Νοήτο έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Από πού και ως πού. Και σε μια εκδήλωση... Θα με πάει στα δικαστήρια για την γνωμάτευσή μου, ας τολμήσει να με πάει. Και σε μια εκδήλωση στην οποία ήταν παρόν και ο κύριος Νικολάου. Εμβληματικός. Ακριβώς. 40 γιατροί ήμασταν. Την έκανε ο Αντώνης ο Γλύκας. Για ρωτήστε τον Αντώνη τον Γλύκα, σας παρακαλώ πολύ. Πάρτε τον ένα τηλέφωνο από το κοντρόλ να σας πει ποιος είναι ο Χρήστος ο Γόγος. Είμαι στην γραμμή και περιμένει τον Αντώνη τον Γλύκα γιατί βλέπει την εκπομπή και θέλει να πάρει με πότε να σου πολύ χαρά το λόγο. Αντώνη, καλησπέρα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση πάνω στην προσωπικότητα και το επίπεδο, το ήθος και την επιστημονική κατάρτιση του κυρίου Γόγου, τον οποίον, επειδή το είδαμε και αυτό, ότι κατηγορήθηκε γιατί βραβεύτηκε από το Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού με άλλους 49 γιατρούς, μεταξύ των οποίων ο Λάκης ο Νικολάου, διευθυντές μεγάλων νοσοκομείων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ και πολλά χρόνια στους ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα και σε ανθρώπους που δεν έχουν, ξέρετε, και ιατρική κάλυψη και άλλα τέτοια πολύ σημαντικά για την υγεία και τη ζωή θέματα. Εμείς όποτε απευθυνθήκαμε στα νοσοκομεία και λέω σε όλα τα νοσοκομεία είχαμε μία ανταπόκριση και το ίδιο φαντάζομαι γίνεται και από άλλους συνδέσμους βετεράνων ποδοσφαιριστών. Όταν λοιπόν απευθυνθήκαμε και μία και δύο και πάμπολες φορές στον εξαιρετικό επιστήμονα τον κύριο Χρήστο Γόγο, υπήρχε άμεση ανταπόκριση σε θέματα υγείας ανθρώπων που δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν κάπου αλλού, πιθανόν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή οτιδήποτε, αυτή τη στήριξη και βοήθεια. Έτσι λοιπόν στη μεγάλη εκδήλωση που έκανε ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, επιμένω με άλλους 49 γιατρούς, 50 γιατρούς σπουδαίους επιστήμονες από το Ζάνιο Νοσοκομείο, από το Ιπποκράτειο, από το Γεννηματά, από το Ασκληπείο της Βούλας. Μεταξύ αυτών των πολύ σημαντικών προσωπικότητων είχαμε και την χαρά και την τιμή να βραβεύσουμε έναν σπουδαίο επιστήμονα ο οποίος βοηθά και στηρίζει τον βετεράνο ποδοσφαιριστή όπως και όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από στήριξη. Και για μια ακόμη φορά, γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση που υπήρχε σε κάθε είδους πρόβλημα, σε κάθε μορφή, έτσι, σε κάθε συμβάν που είχε ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής, παλέμαχος, ο οποίος είχε ανάγκη των υπηρεσιών σας, όπως και των άλλων συναδέλφων σας. Εύχομαι να περάσει γρήγορα αυτή η ταλαιπωρία σας και πάνω απ' όλα βλέποντας τι γίνεται δεξιά-αριστερά σε όλο τον πλανήτη και κοντά σε εμάς θα πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα με κάποια διαφορετική μορφή. Εμείς σαν Σύνδεσμος Βετεράνων του Ολυμπιακού θα συνεχίσουμε να ευχαριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επιστήμονες, τους γιατρούς που τόσο έχουμε ανάγκη όπως και εσάς γιατρέμω. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση, αλλά... Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να διευκρινίσω κάτι τώρα, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή, έτσι, δεν είναι σκεδοτημένη. Θέλει να παρέμβει και ο κύριος Καρατζαφέρης. Τώρα μου είσαι άβολη θέση, θα τον προσφωνήσω ο πατέρα. Λοιπόν, κύριος Καρατζαφέρης, ο πατέρας μου. Έτσι. Λοιπόν, έλα πατέρα, σ' ακούμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν παρεμβαίνω ποτέ στην εκπομπή σου, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να πω δύο λόγια για τον γιατρό, τον Χρήστο τον Γόγο. Πρόκειται περί εξαιρετικού επιστήμονα σε μια πολύ δύσκολη ειδικότητα, πώς είναι η νευροχειρουργική. Ο άνθρωπος αυτός που είναι δίπλα σας ανοίγει σπονδυλικές στήλες, ανοίγει κεφάλια κτλ. Δεν είναι μια απλή γνωμάτευση. Πρώτα-πρώτα ένας εξαιρετικός επιστήμονας και η πολιτεία τον έχει τοποθετήσει σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο διευθυντή. Δεύτερον,
έχει ένα ήθος, εξαιρετικό ήθος. Όποιος θέλει να κάνει μια βόλτα τώρα στην Κεσαριανή, όπου είναι και η περιοχή του, να δει τι λέει ο κόσμος. Εγώ γνωρίζω λοιπόν το ήθος του, την ευπρέπειά του και την επιστημονική του κατάρτιση. Τα άλλα είναι θέματα τα οποία ο καθένας θα τα προσεγγίσει όπως εκείνος εξυπηρετείται. Και ελαφρύνοντας λίγο την κουβέντα, λέω στον κύριο Μπαλτάκο ή τον οποιοδήποτε, μαζί με τους διαιτητές να φέρουν πακέτο και ένα γιατρό απ' έξω. Yeah. Για να είμαστε ήσυχοι με αυτά τα πράγματα. Ντροπή αυτή τη στιγμή να είναι μαύρο πρόβατο ο γιατρός, ο Χρήστος, ο Γόγος. Εμένα έχει την πλήρη μου εκτίμηση και αυτή δεν θα αλλάξει. Και επιτέλους και επιπλέον να τον συγχαρώ, όπου στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές που ψηφίζει σχεδόν η μισή Ελλάδα, εξελέγει περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Χαραλιά. Λοιπόν, συγχαρητήρια και επιμένω στον βαθμό της εκτίμησης που έχω στον κύριο Χρήστο Γόγο. Τίποτα άλλο. Κύριε ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ. Και είναι και από καρδιάς. Να ανευκρινίσω τώρα κάτι, έτσι, γιατί είναι μια ζωντανή εκπομπή. Μην υπάρξει κάποια παρανόηση, παρεξήγηση ότι ο σκοπός της εκπομπής είναι να αγιοποιήσουμε τον κύριο Γόγο. Είναι αυθόρμητα όλα αυτά και τα σχόλια και οι παρεμβάσεις που γίνονται από κόσμο που βλέπει την εκπομπή. Θα σου πω. Ήδη έχει αποκατασταθεί η φήμη του. Όχι, έχει αποκατασταθεί. Έχει βγει στην επιφάνεια η φήμη του και ως ανθρώπου και ως επιστήμονα. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.